Ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος εναντίον του πρώην και της νυν συντονίστριας αποκεντρωμένης διοίκησης ασκήθηκε αυτεπάγγελτα από τις δικαστικές αρχές λίγο πριν το Πάσχα, με αφορμή τη μη εκτέλεση των εκκρεμούν των πρωτοκόλων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε παραλίες, σε γυαλούς και δασικές περιοχές της Κρήτης. Το θέμα ότι εμείς δεν μπορούσαμε, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, έχοντας αιτηθεί πολλαπλώς στο Πράσινο Ταμείο χρήματα για τις καταδαφίσεις, ότι προχωρούσαμε κανονικά με το 2017. Είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί όταν φτάσουμε βέβαια στο ακροατήριο. Αυτή την ώρα, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι του 2018 υπήρχαν στη λίστα 275 πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων, εκκρεμούν περισσότερες από 400 υποθέσεις αυθαιρεσιών. Όταν το κράτος δεν μεριμνά έτσι ώστε να άρει τις αυθαιρεσίες και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τις κατεδαφίσεις, είναι λογικό ότι αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα, ένα αντιπαράδειγμα, έτσι ώστε όλοι να θεωρούν ότι μπορούν να αυθαιρετήσουν. Στα τέλη Απριλίου, η επιθεωρήτρια περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου ανέφερε σε δηλώσεις της πως για την Κρήτη θα δοθεί το ποσό του 1.150.000 ευρώ περίπου, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αυτά τα 150.000 ευρώ είναι μια απευθείας ανάθεση εργολαβίας για κατεδάφιση. Το ποσό αυτό επιτρέπεται. Ενώ το 1 εκατομμύριο ευρώ θα ήταν ένας ανοιχτός μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος απαιτεί κάποιους μήνες για να γίνει και να ολοκληρωθεί, για τις καταδαφίσεις του 19 και του 20. Ωστόσο, έως και σήμερα, στα ταμεία δεν έχει πιστωθεί ούτε ένα ευρώ, με τη συντονίστρια να δηλώνει πως οι τεχνικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν σε κατεδαφίσεις, ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο. Με το που θα γίνει αυτό, με το που θα έρθουν τα χρήματα αυτά ουσιαστικά στον προϋπολογισμό της αποκεντρωμένης, οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Ακόμα και μέσα στην τουριστική περίοδο, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τις περιοχές αυτές που θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να εκτελούμε κατεδαφίσεις χωρίς να βλάψουμε τον τουρισμό ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται νόμιμα δίπλα σε αυθαιρεσίες και καταπατήσεις ουσιαστικά. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα? Θεωρώ ότι τους αναμένουμε κάθε στιγμή. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα ανοίξει ένας κωδικός όπου θα εμφανιστούν αυτά τα χρήματα. Έτσι ώστε οι τεχνικές μου υπηρεσίες να αναλάβουν αμέσως το κομμάτι του ανοιχτού διαγωνισμού και με το υπόλοιπο ποσό να δούμε σε ποιες περιοχές μπορούμε να πάμε. Και θα πάμε άμεσα.